Αρκετός κόσμος με ρωτάει τι δυσκολίες θα αντιμετωπίσω. Όπως έχω πει και σε ένα προηγούμενο βιντεάκι μου, εδώ μέσα στο site, οι δυσκολίες είναι κάτι το οποίο δεν είναι το ίδιο για όλους. Κυρίως όμως μπορώ να σου πω το εξής. Δεν υπάρχει δυσκολία που να έχει να κάνει με τη δουλειά. Η βασικότερη εισαγωγικά δυσκολία που θα συναντήσεις είναι να προσαρμόσεις τον προσωπικό σου χρόνο σε σχέση με το αποτέλεσμα που θέλεις να έχεις. Δηλαδή, να ξέρεις ποιες ώρες μέσα στην εβδομάδα ή στο μήνα μπορείς να αφιερώσεις, και αυτό φυσικά είναι συνάρτηση του τι θες να πετύχεις μέσα από το fast track, γι' αυτό και υπάρχουν τρία επίπεδα για να επιλέξεις, έτσι ώστε να μπορείς να είσαι συστηματικά κάποιες ώρες επάνω στη δουλειά μας για να έρθει το αποτέλεσμα. Τέλος, θα ήθελα να σου πω και να σου προτείνω, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι γιατί κάποιος να μην ξεκινήσει μαζί μας. Θα προτιμούσα να έρθεις να με βρεις, να μιλήσουμε στο Instagram ή στο Facebook και να συζητήσουμε αυτούς τους λόγους, αν έχεις κάποιες αμφιβολίες. Αλλά on the top, στην κορυφή όλου αυτού, θα έβαζα τους λόγους για τους οποίους κάποιος πρέπει ή μπορεί να ξεκινήσει ή θέλει να ξεκινήσει. Λοιπόν, έλα να με βρεις, Facebook, Instagram, να κάνουμε ένα call 5-10 λεπτών και να συζητήσουμε οποιαδήποτε πιστεύεις ότι μπορεί να είναι η δική σου δυσκολία. Και μετά, φυσικά, να αποφασίσεις.